συνθήκες, αν μου πεις το, ναι, το συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορώ να σου απαντήσω. Και όταν λέω η μισή βαθμολογία, είναι στο συμπλήν πάντα αυτό, γιατί εννοώ αν μπορεί να τοποθετηθεί η εικόνα που βλέπουμε στο μέρος, την ώρα και την περίσταση. Έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή το ένα μπορεί να είναι λίγο πιο ισχυρό από το άλλο και να κλέψει λίγο. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει. Το ένα κομμάτι. Το ένα το άλλο δεν μπορεί να το αναιρέσει σίγουρα, έτσι σκέφτομαι εγώ προσωπικά. Εγώ σέβομαι την άποψή σας. Από εκεί και πέρα όμως και σαν τηλεθεάτρια πριν έρθω εδώ, αλλά και εφόσον ήρθα εδώ και είναι κάτι που το βιώνω μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια, αισθάνομαι ότι κάποιες φορές κρίνεται το σοου και όχι τόσο πολύ το στυλ. Εάν μου πεις κάτι συγκεκριμένο, μπορώ να σου απαντήσω. Γενικότερα. Όλοι ξέρουμε ότι τα συγκεκριμένα. Εγώ δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση ούτε με κάποια συμπαικτριά μου, γιατί λες, δεν πούμε... έχω και κάτι με τις συμπαικτριές μου. Απλά έχω ένσταση σε κάποια πράγματα που βλέπω εδώ. Ωραία. Προφανώς και ο καθένας έχει τη γνώμη του και μπορεί να την έχει και να την εκφράσει και να την εκφράσει κτλ. Αλλά επειδή αναφέρθηκες λίγο και σε μένα τώρα και εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εσάς, επειδή το είχατε τοποθετήσει. Ναι, το έχω πει. Εννοείται ότι το έχω πει. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ισχύει. Και στο λέω είναι πάντα στο συμπλήν, γιατί το ένα από τα δύο μπορεί να υπερτερεί και να πάρει το κάτι παραπάνω. Όπως επίσης, το κάθε κορίτσι είναι διαφορετικό, η κάθε στιγμή είναι διαφορετική και σαφώς υπάρχει μια συνέπεια, τουλάχιστον όπως τα σκέφτομαι εγώ τα πράγματα, αλλά μπορεί ένας άλλος παράγοντας μιας εικόνας να σου δώσει κάτι επιπλέον. Να πω κάτι, συγγνώμη Στέλιο, ναι. Επειδή το ακούω και που θέατε, τηλεθεατές, μου το λένε και στον δρόμο, μου λένε πώς κρίνεται. Θέλω να σου ερωτήσω κάτι συγκεκριμένα για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, είναι μια κουμπάρα σε μια πολύ ωραία βεράντα, σε ένα ωραίο. Το Πόρτο Τσέρβο είναι σαν την Ήμπιζα. Είναι λευκά τα σπίτια, έχουν σκάφη, έχουν καλό κόσμο και καλό θέρετρο της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν είναι εντυπωσιακή και κομψή για κουμπάρα τελευταία στιγμή που τσιπέλα μας παντρέψεις. Εντυπωσιακή είναι σίγουρα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τώρα μου έλεγες ότι βγαίνω για ένα ποτό στη Γλυφάδα. Αυτό δεν έχει σημασία, Στέλιο. Όχι, όχι, γιατί μιλάμε και για το κόνσεπτ. Όχι, όχι, έχει τοποθετηθεί σε αυτό. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι την ατμόσφαιρα της Σαρδινίας. Δεν νιώθω κάτι. Βλέπω μία εμφάνιση η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε πάρα πολλά μέρη. Για μένα παίζει ρόλο το κόνσεπτ. Παίζει ρόλο η άδρα, παίζει ρόλο η αίσθηση, παίζει ρόλο αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει μια εικόνα. Θεωρώ ότι με τα ίδια κριτήρια λειτουργούν όλοι, ο καθένας με τα δικά του μέτρα και σταθμά. Από άλλη οπτική το βλέπει ο καθένας. Οπότε δεν μπορείς να έχεις μία γραμμή, δεν είναι μαθηματικά. Είναι τελείως υποκειμενική η οπτική. Γι' αυτό και είμαστε τρεις, για να μπορεί να είναι και πιο αντικειμενικό το πλαίσιο. Άκουσε με, Αλεξάνδρα, για να καταλάβουν, σου λέω και πάλι οι φίλοι που μας βλέπουν, γιατί μπερδεύονται καμιά φορά. Στη συγκεκριμένη παρουσία της Σοφίας, τι ακριβώς στιλιστικά είναι λάθος, το μήκος του Παντελονιού. Προσωπικά, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Άλλο αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν μου αρέσει. Οκ, okay, υποκειμενικό δεν μπορεί να πει. Αισθητικά δεν μου αρέσει. Μα, το ότι δεν μας άρεσε, το είπαμε. Δηλαδή, δεν μας άρεσε αυτό, εκείνο το δεν άλλο. Δεν μου αρέσει το παντελόνι, δεν την κολακεύει. Ναι, αλλά μπορεί όμως να παντρέψει ένα ζευγάρι σε μια ωραία εγώ βεράντα καλοκαιρινή. Εγώ δεν θα συνέστηνα σε κανέναν. Κοντά στη θάλασσα. Αυτή την εικόνα με αυτό το σωματότυπο της Σοφίας, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή, την κοντένει αυτό το παντελόνι, δεν τη χαρίζει. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι την κολακεύει. Αυτό θέλει να ακούσει, ότι δεν τη χαρίζει, γιατί δεν τη χαρίζει. Μα το είπαμε. Μα σε γενικότερο πλαίσιο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει, όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Εσύ ποια είναι η αντίρρησή σου, Σοφία, σε αυτό που λέμε. Εγώ σας την είπα την αντίρρησή μου. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, γιατί με τις συμπαίκτριες μου έχω άψογες σχέσεις και δεν θα ήθελα να φανεί ότι έχουμε κάποιο θέμα μεταξύ μας. Θεωρείς ότι ο τρόπος που έχουμε βαθμολογήσει μια συγκεκριμένη κοπέλα είναι διαφορετικός από τον τρόπο που βαθμολογούμε κάποιες άλλες? Φυσικά και το πιστεύω. Ωραία. Ακόμα. Ωραία. Και καλά κάνει και το πιστεύεις και έχεις τη γνώμη σου. Αλλά εμείς που λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, το να μας λες κάτι τέτοιο χωρίς να μας λες ακριβώς τι θέλεις να μας πεις, μας λες κάτι, μας το αφήνεις στον αέρα. Μας κατηγορείς για κάτι. Δεν είναι κατηγόρια, όπως εσείς, μου, μισό λεπτό. Είναι σαν, να, συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι σαν να σου πω εγώ είσαι χαλιαντημένη, τελεία. Ναι, δεν λέει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να στο αιτιολογήσω. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και άλλο να παραδειγματίζουμε. Μα εξήγησε όμω, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι άλλο. Όχι, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε όλοι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θέλετε με το ζόρι να μου αποσπάσετε ονόματα και δεν θα το κάνω σε καμία άλλη. Δεν θα κάνουμε τίποτα με το ζόρι. Δεν θέλουμε κανένα κορίτσι να τοποθετηθεί. Όταν όμω εσύ τοποθετήσε με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να λες ότι η κριτική επιτροπή δεν είναι αξιόπιστη. Είναι σαν. Εγώ δεν είπα το σαν, εγώ είπα απλά τη γνώμη μου με ένα γενικό παράδειγμα που συνέβη και σήμερα, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ παραπάνω με τη συμπαίκτριά μου. Είναι απλό το πράγμα. Ωραία, μιλάς φαντάζομαι για την Τούνη.
Λοιπόν, όχι, να απαντήσω λίγο. Να τελειώσω, να τελειώσω μισό λεπτό και μετά η κυρία Κατσαρίδη. Λοιπόν, διαφωνώ τελείως, Σοφία. Δεν έχει μπερδέψει το κεφάλι σου. Όχι, δεν τα έχω. Όχι. Είπε, περνάμε καλά και γελάμε. Περνάμε καλά, ενώ με τα κόνσεπτ κάποιες φορές. Παίρνα και εσύ καλά, γέλα. Δεν είναι όλο αυτό τώρα η αρνητική ενέργεια. Και εσύ, δηλαδή, αν μιλάς για την Ιωάννα. Τις βάλαμε πολύ χαμηλού. Οι κύριοι εδώ βάλανε πολύ χαμηλούς βαθμούς. Έτυχε μία φορά, εντάξει. Όχι μία φορά. Συγκεκριμένα σήμερα και άλλες φορές. Είναι συνέχεια στη σέντρα. Σήμερα πήρε. Παρόλο. Δεν είναι. Γιατί είχε πολύ πλάκα όλο αυτό και. Αυτό είπα. Μπορούσε να στηθεί, ρε παιδί. Μας τόσε ωραία το πάντρεψε με το κόνσεπτ. Άρα θέμα. Λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε και λίγο σόου. Είναι αυτό που είπα εγώ προηγουμένως. Είναι ο συνδυασμός του styling με το κόνσεπτ. Το στυλ δεν είναι μόνο το ντύσιμο. Yeah. Είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Attitude. Και... συμπεριφορά. Ακριβώς. Και εμένα προσωπικά, εάν μία εικόνα μου αρέσει αισθητικά, είναι ένα κριτήριο. Εάν μου αρέσει το concept, είναι ένα άλλο κριτήριο. Εάν δεν μου αρέσει τίποτα και μου αρέσει έτσι όπως είναι παρουσιασμένο, είναι κάτι άλλο. Οπότε θα βαθμολογήσω ανάλογα με αυτό που μου αρέσει. Εάν λοιπόν αυτή η άποψή μου δεν είναι σεβαστή, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η άποψη είναι σεβαστή, δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνώ, δεν πειράζει, ας δεν μην είναι σεβαστή, γιατί γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, απλά δεν είναι ωραίο να περνάτε πράγματα που δεν είπα. Οι γνώμες σας, όπως και οι δικοί μου, γίνονται σεβαστές. Αλλά μέσα σε αυτές τις δύο γνώμες μπορεί να διαφωνήσουμε. Κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα έπρεπε απλά να πεις ότι παιδιά έχω στεναχωρηθεί, γιατί νομίζω ότι έτσι και έτσι. Δεν είμαι στεναχωρημένη, είμαι προβληματισμένη. Εντάξει, μπορεί να πεις είμαι προβληματισμένη, αλλά δεν ακούς καθόλου τρεις ανθρώπους που σου λέμε με ποιο τρόπο αξιολογούμε. Έχεις κολλήσει στο πώς εσύ βλέπεις τα πράγματα από τη δικιά σου πλευρά και εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα από τη δικιά σας πλευρά και δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς τα βλέπουμε εμείς από τη δικιά μας πλευρά. Το ίδιο ο και καθένας, ακριβώς, ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δικιά του πλευρά. Κανένας δεν είναι στα παπούτσια κανενός. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν στα δικά μου παπούτσια όταν θα μπεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Εγώ στα δικά μου παπούτσια σήμερα να κάνω αυτό που πιστεύω εγώ σωστό με την όποια γνώση έχω, με την όποια αντικειμενικότητα έχω και για τους λόγους στους οποίους σας αιτιολογώ κάθε φορά. Κάθε μία σας είναι μία μονάδα όπως και εμείς και η κάθε μία σας όπως και εμείς έχει τη δική της άποψη. Κάθε άποψη οφείλει να είναι σεβαστή. Είναι. Άσχετα με διαφωνούμε. Αν κάθε άποψη λοιπόν είναι σεβαστή, οφείλουμε όλοι να τη σεβαστούμε. Το ότι τη σεβόμαστε δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε. Μα δεν είπαμε να μιλήσετε. Εσύ σε αυτό, δεν γιατί μου λέτε, να ξέρετε κάτι, μιλάτε συνέχεια για σεβασμό όμως και είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω πολύ καλά να σέβομαι. Το να αντιτίθομαι σε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι, απλά έχω διαφορετική γνώμη. Γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιείτε κάποιες φορές είναι προσβλητικές και για εμάς. Ποια λέξη, πες μου. Ο σεβασμός τον έχετε πει η πάνω από πέντε φορές. Ο σεβασμός δεν είναι καθόλου μια λέξη. Είναι σαν να μου λέτε κι εσείς, αν θέλετε να βάλουμε τα είναι σαν, ότι δεν σέβομαι. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει μάθει να σέβεται. Αυτό το λες εσύ. Όχι, δεν ξέρω το για είπατε. Ποιο λόγο. Εγώ δεν οφείλω θα φύγατε να τη λέξη ξαναπώ σεβασμός. Λοιπόν αυτό που είπα, γιατί δεν το άκουσα. Δεν θα φύγατε τη λέξη σεβασμός. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη όλων. Ποιο δεν τη σέβεται. Όλοι πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη όλων. Εσείς έχετε μία γνώμη, εμείς τη σεβόμαστε, εμείς έχουμε μία γνώμη, εσείς τη σέβεστε. Ωραία. Από εκεί και πέρα η θέση η δική μας, καλός ή κακός, έχει να κάνει με μία αξιολόγηση. Με βάση λοιπόν την άποψή μας αξιολογούμε. Καλός ή κακός και εσείς θα πρέπει να σεβαστείτε αυτή την άποψη, γιατί είμαστε τρεις άνθρωποι, τον οποίο η βαθμολογία τελικά καταλήγει κάπου και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και θεωρείται αντικειμενικά, θεωρώ εγώ, πιο δίκαιη ακριβώς επειδή είμαστε τρεις και δεν είμαστε ένας. Να το κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα. Απλά επειδή βλέπω εκεί στο πλατήριο γίνεται ένας χαμός, μιλάνε τόση ώρα τα κορίτσια. Έχω την αίσθηση ότι η Βασιλική θέλει να πει κάτι εδώ και πολλή ώρα. Όχι, εγώ να πω ότι σίγουρα πιστεύω ότι... με κάποιες κοπέλες, όχι δεν μιλάω τώρα για αδικίες κτλ. Ότι με κάποιες κοπέλες κάποια πράγματα γίνονται πιο έντονα, κάποια πράγματα γίνονται πιο light ας πούμε. Και ίσως αυτό βλέπει η Σοφία, που το βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή αυτό που λέει η Σοφία, που το είπε και πολύ ωραία, έχει μιλήσει πολύ ωραία, μου αρέσει το πώς μιλάει. Όλες το βλέπουμε, γιατί έτσι είναι στημένο αυτό εδώ που κάνουμε. Στημένο εννοώ σαν βάση, σαν παιχνίδι, γιατί είναι τηλεόραση. Ούτε κάνουμε διαγωνισμό το ποια είναι πιο όμορφη, ούτε ποια έχει το πιο ωραίο παντελόνι. Δηλαδή, το αν η Τούνη φόρεσε ανεφικό και είπε ότι θα κάνει διπλό γάμο,
είμαστε τηλεόραση. Γελάσαμε, περάσαμε πολύ ωραία. Δεν είναι αδικία το να πάρει καλό βαθμό. Αδικία θεωρώ, που πιστεύω ότι έχουν γίνει αδικίες εδώ μέσα, όταν σε κάποια κοπέλα είναι οι κριτές πιο αυστηροί όσον αφορά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις με τα λάθη που έχουν κάνει στιλιστικά και ίσως σε κάποιες άλλες που μπορούν να πάρουν χαμηλότερο βαθμό με λιγότερα λάθη, ας πούμε. Αυτό έχει να κάνει όμως, νομίζω, Βασιλική, και από το πώς ξεκίνησε το κάθε κορίτσι. Εννοείται. Και τι δυνατότητες έχει κάθε μία, γιατί είστε διαφορετικές όλες μεταξύ σας. Αυτό θέλω να πω επίσης, ότι ακόμη και αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και για την κάθε μία ξεχωριστό. Και αυτό που είπες προηγουμένως για το τι αρέσει στον καθένα που είναι υποκειμενικό, μπορώ να σου πω και από μένα, που σε όλες μου τις εμφανίσεις, στον ένα μπορεί να αρέσει, στον άλλον μπορεί να μην αρέσει. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Μα και εγώ τσαντίζομαι πολλές φορές. Αλλά ξέρω ότι το να τσαντιστώ είναι χαζό, διότι. Είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι. Να κάνει και λίγο με τον άνθρωπο. Έχω 10 για σήμερα, αλλά η Αλεξάνδρα πιστεύει ότι είμαι για 0. Είναι τόσο υποκειμενικό, δηλαδή δεν μπορώ να τσαντιστώ για κάτι τέτοιο. Τσαντίζομαι, το λέω κιόλας. Έχω τσαντίσει πολλές φορές εδώ μέσα, τρελή έχω γίνει. Αλλά είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό. Λοιπόν, σας παρακαλώ, λύεται η συνεδρίαση. Θα αύριο πάλι, λοιπόν. Μίλησε ο κύριος Πρόεδρος. Ναι, τώρα στην βαθμολογία. Έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά, έχουμε πολλές μέρες. Ωραία, χάρη σε λοιπόν, κύριε Αγγελέ. Στη Σοφία. Α, η βαθμολογία μου. Χάρη μου. Εγώ. Σε βρίσκω ωραία κουμπάρα. Και έχω και την εικόνα τώρα. Σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, σε ένα ωραίο περιβάλλον εκεί στο Πορτο Τσέρβο. Και έχει και ο γαμπρός και το σκάφος του πιο κάτω. Και τελευταία στιγμή είσαι πολύ ωραία, Μεσογεία. Η μορφή σου, ωραίο το μαλάκι σου, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, 3 σήμερα. Αλεξάνδρα. Εγώ για αυτά που είπαμε πριν, σήμερα 1. Ευχαριστώ. Στέλνει. Ναι, τα ρούχα αυτά είναι εκτός της αισθητικής μου. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι σωστά συνδυασμένα και όχι το παντελόνι δεν σε κολακεύει. Μου άρεσε πάρα πολύ το κεφάλι. Γι' αυτό για σήμερα 2.